Θέλω και την κατάλληλη μουσική τώρα από πάνω, καταλαβαίνετε. Θα σας πάω στο διάστημα. Δεν ξέρω πάντα γιατί μου πέφτουν εμένα αυτά του διαστήματος. Ναι, πέφτουν και οι μουσικοί. Δηλαδή πραγματικά UFO, το κάρμα μου. Ελπίζω κάποιος να μας ακούει και να με στείλει και κάποτε εκεί. Λοιπόν, ακούστε, θα σας πάω στον Άρη. Γιατί η NASA ανακοίνωσε ότι βρέθηκε ένα μυστήριο κουβάρι σφάγκου, παιδιά. Στον Άρη. Και το ρομποτικό γιαγιά μου όχημα. Έραβε, τίποτα. Και το άπλωνε ρούχα. Και το ρομποτικό όχημα Perseverance έβγαλε μια φωτογραφία. Ξέρετε, αυτά τα ρομποτικά οχήματα που τα κατευθύνουν και πάνε και γυρνάνε. Λοιπόν, δεν είχε ξαναπάει εκεί αυτό το ρομποτικό όχημα και πήγε στον κρατήρα Τζεζέρο. Γιατί τώρα ξέρουμε και τις τοποθεσίες. Γιατί όταν θα πάμε να ζήσουμε στον Άρη, θα ξέρω τις γειτονιές, εγώ κατάλαβα. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, και έψαχνε σημάδια μικροσκοπικής ζωής και βρήκε αυτό το κουβάρι με το σπάγκο. Είναι σίγουρα σπάγκος. Πώς, ναι. Θα μπορούσε να είναι και κάτι σαμαλάκιο. Όχι, όχι. Και... τέλος πάντων, η NASA ανακοίνωσε σήμερα ότι πρέπει να είχε πέσει όταν έφτασε εκεί το Perseverance στο σκάφος. Και το πήρε ο αέρας και το πήγε μέχρι εκεί που δεν είχε πατήσει άνθρωπος. Τώρα, το κάποιοι άλλοι λένε, μήπως κάτι μας κρύβουνε. Με τη μουσική που παίζει από πίσω, προβληματίζομαι λίγο. Προβληματίζομαι. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Το αφήνουμε, αυτό θα δούμε. Θα μάθουμε πιο αργά.